Θέλω να ευχαριστήσω το Αντίφωνο για την τιμή που μου κάνει, μου δίνει αυτό το χώρο για να μιλήσω και βέβαια εσάς που είσαστε παρόντες και ήρθατε στην ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διδακτορικό μου, η διδακτορική μου διατριβή είναι για τον λέγεται Έρος και Αγάπη στον Παπαδιαμάντη, η ερμηνευτική του Παπαδιαμάντη. Την έκανα πριν πολλά χρόνια, δηλαδή την τέλειωσα το 2004, δηλαδή είναι μια διδακτορική διατριβή δεκαετίας, με τα μέσα που διέθετα τότε έτσι, στην βιβλιοθήκη του Παντίου για να κάνω αυτό το θέμα, γιατί το θέμα ήταν ένα δύσκολο θέμα και χρειάζεται η μεγάλη βιβλιογραφική υποστήριξη. Με τα μέσα που είχα τότε, προσπάθησα πρώτον να διασαφηνίσω τι ήθελα να κάνω με αυτούς τους δύο όρους, δηλαδή το έρος και αγάπη. Αυτό είχε προέλθει κατά κάποιο τρόπο μια ανάγνωση του Παπαδιαμάντη, στην οποία βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι η χριστιανική αγάπη θα έπρεπε να είναι κεντρική σημασία, θα λέγει κανείς. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην ουσία ο Παπαδιαμάντης είναι ο πλέον αυθεντικά χριστιανός, θα λέει κανείς, λογοτέχνης που διαθέτουμε. Όλοι οι υπόλοιποι λογοτέχνης και συγγραφείς, θα μπορούσε να πει κανείς ότι διαθέτουν οπωσδήποτε χριστιανικά στοιχεία, ότι διαθέτουν χριστιανικό κοσμοίδωλο, αλλά δεν έχουν αυτή την χριστιανική αυθεντικότητα που έχει παραδείγματος χάρη ο Παπαδιαμάντης. Παρά τα αυτά, κατά την ανάγνωση του Παπαδιαμάντη, κατάλαβα ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του έρωτα στον Παπαδιαμάντη. Οπότε, ένα βασικό ερώτημα ήταν τελικά τι ήταν αυτό που επικρατούσε στον Παπαδιαμάντη. Ο έρος, ο οποίος ως έννοια είναι στην ουσία αρχαιοελληνική, ή η χριστιανική αγάπη, που όντως ως όρος η αγάπη είναι αυθεντικά χριστιανική. Δηλαδή, στην αρχαία ελληνική φιλολογία, φιλοσοφία, ο όρος αγάπη δεν χρησιμοποιείται. Δεν είναι αρχαιοελληνική έννοια η αγάπη. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν όρους όπως στοργή, φιλία, έρος, επιθυμία. Αυτοί ήταν οι κύριοι όροι οι οποίοι καθόριζαν στην ουσία την οπτική γωνία του αρχαίου Έλληνα ως προς την έννοια της αγάπης. Όταν μιλούσε ο αρχαίος Έλληνας για την αγάπη, στην ουσία εννοούσε κυρίως δύο πράγματα, είτε τον έρωτα ή τη φιλία. Στον Πλάτωνα είναι πιο ισχυρή η παράδοση του έρωτα, στον Αριστοτέλη πιο ισχυρή η έννοια της φιλίας. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, άρχισα να καταλαβαίνω ότι στον Παπαδιαμάντη οπωσδήποτε υπάρχει το στοιχείο το χριστιανικό, που είναι το στοιχείο της αγάπης, έτσι. Παρά τα αυτά, οι αφηγήσεις του Παπαδιαμάντη έχουν πάρα πολύ το στοιχείο το ερωτικό. Πέραν από την τρέχουσα έννοια του έρωτα, δηλαδή της σχέσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, η έννοια του έρωτα κυρίως δεν αφορά την οικογενειακή αγάπη, δηλαδή θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε καταρχήν τις δύο έννοιες με την λογική ότι στην ουσία δεν μπορεί να υπάρξει γονεϊκός έρος έτσι, προς το παιδί, υπάρχει γονεϊκή αγάπη. Έτσι λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι η πρώτη αίσθηση που έχει στον Παπαδιαμάντη είναι καταρχήν η ερωτική του σχέση με τη φύση. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε σχεδόν όλα, ή μάλλον σχεδόν όλα, αν το πούμε αλλιώς, τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, γιατί στα μυθιστορήματα του Παπαδιαμάντη, τα τρία πάνω κάτω που ξέρουμε έτσι, που τα θεωρούμε στην ουσία τα κυρίως υπήν μυθιστορήματα, υπάρχει η έννοια του έρωτα σε σχέση με ως σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά βεβαίως δεν αποτελεί το επίκεντρο στην ουσία της παπαδιαμαντικής γραφής. Αυτό που μας μένει εμάς στο μυαλό όταν διαβάζουμε Παπαδιαμάντη είναι αυτές οι υπέροχες περιγραφές της φύσης, οι οποίες αφήνουν άφωνο κατά κάποιο τρόπο. Παρά τα αυτά, αν παρατηρήσει κανείς, δεν υπάρχει στο Παπαδιαμάντη έρωτας ανάμεσα σε ανθρώπους, ή να το πω πιο σωστά, δεν υπάρχει επιτυχής έρωτας. Συνήθως οι έρωτες στον Παπαδιαμάντη ανάμεσα στους ανθρώπους είναι έρωτες ακυρωμένοι. Δηλαδή, μια πρώτη
θα λέει κανείς, επαφή με το στοιχείο του έρωτα στο, αυτού του τύπου, δηλαδή της διαθρόπινης σχέσης του Παπαδιαμάντη, είναι παραδείγματος χάρη στη Μετανάστευα. Όπου εκεί υπάρχει ένας ακυρωμένος έρωτας, ο οποίος καταλήγει στην τραγωδία του θανάτου της ηρωίδας. Στους εμπόρους των εθνών επίσης υπάρχουν και εκεί, θα λέει κανείς, μια μορφή ρομαντικού έρωτα, ο Μούχρας, ο Σανούτος, η γυναίκα του κτλ. Παρά τα αυτά, και πάλι δεν μας μένει από τον Παπαδιαμάντη η ερωτική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό, το όνειρο στο κύμα. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά όμως γι' αυτό. Γενικώς αυτό που παρατηρούσα είναι ότι παρότι ο Παπαδιαμάντης είναι ένας χριστιανός συγγραφέας, όπως είπα, στην ουσία πιθανόν, αν αναλογιστούμε την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ίσως ο μοναδικά αυθεντικός χριστιανός συγγραφέας, θα λέει κανείς ότι η εντύπωση που μένει ότι στο έργο του το επίκεντρο είναι ο έρος. Όχι όμως ακριβώς ο έρος ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά ο έρος προς τη φύση. Είναι τέτοιου τύπου μάλιστα αυτός ο έρωτας προς τη φύση, που θα λέει κανείς ότι δεν είναι ένας έρωτας προς τη φύση, αλλά ένας έρωτας προς την πλάση. Θα χρησιμοποιήσω την ώρα πλάση. Με ποια έννοια? Ενώ δεν έχουμε μια ακριβώς φύση η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ανώνυμη ή απρόσωπη. Είναι μια φύση δημιουργημένη. Είναι μια φύση δημιουργημένη λίαν καλός, θα το έλεγα. Είναι μια φύση καλή, όπως θα λέει ο Πλάτωνας, όμορφη. Και ταυτόχρονα αγαθή. Υπάρχουν πάρα πολλά έτσι διηγήματα στα οποία μπορεί κανείς να εντοπίσει αυτό το στοιχείο του έρωτα. Υπάρχει νοσταλγός, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει αυτή η ιστορία της νοσταλγού που η Λιαλιό φεύγει από το σπίτι, έχει παντρευτεί έναν υπερήλικο άντρα. Αυτός ο υπερήλικος άντρας, ο Μπάρμπα Μοναχάκης, δεν της δίνει μεγάλη σημασία, πηγαίνει στο καπηλιό, στην ταβέρνα, είναι μόνη της, νοσταλγεί τους γονείς της και θέλει, όπως λέει, να πάει στα πέρα βουνά, να γυρίσει στο σπίτι της. Βρίσκει λοιπόν το Μαθιό, ο οποίος είναι ένας γείτονάς της, παίρνουν μια βάρκα και ξανοίγονται στο πέλαγος. Ο Μπάρμπα Μοναχάκης, μόλις το μαθαίνει, ξανοίγεται κι αυτός με άλλες σκαμπαβίες, με βάρκες, στην θάλασσα. Και εκεί, στη θάλασσα, ο Μαθιός με τη Λιαλιό αρχίζουν να αναπτύσσουν ένα ειδύλιο, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, τελικώς είναι μια μορφή, ας το πούμε έτσι, χρήσης του Μαθιού από την πλευρά της Λιαλιούς, με την έννοια ότι ήθελε να κάνει τον Μπάρμπα Μοναχάκη να ζηλέψει και να πάει μαζί της απέναντι στους γονείς της. Έχουμε δηλαδή και εδώ πάλι μια ακυρωμένη σχέση ερωτική ανάμεσα. Πού αλλού έχουμε? Έχουμε στον έρωτα στα χιόνια. Πάλι υπάρχει εκεί πέρα ο μπαρμπαέρωτας, όπως το φωνάζουν, έτσι, όπου πάλι είναι ερωτευμένος με μία κυρά, αλλά πεθαίνει στα χιόνια. Πάλι εκεί ένας ακυρωμένος έρωτας, ανθρώπινος έρωτας. Υπάρχει ο Έρος Ήρος, με τον Γεωργή, ο οποίος και πάλι βλέπει την αγαπημένη του στην κορυφή του λόφου, στο σπίτι της, να παντρεύεται με έναν άλλον άνθρωπο, επειδή η μητέρα της έκρινε ότι ο γάμος αυτός θα ήταν προς το συμφέρον της. Και πλάθει μέσα στο μυαλό του την επικείμενη δολοφονία της μητέρας της αγαπημένης του, του υποψήφιου γαμπρού και την απόδρασή του με την Λαλιό πλέον. Και εκεί δεν γίνεται. Στο τέλος βλέπει τη στιγμή που ετοιμάζει αυτό το έγκλημα, βλέπει ένα όραμα, το όραμα της μητέρας που του λέει τι πας να κάνεις εκεί πέρα. Και εκεί βλέπουμε ότι ακυρώνεται πλέον και ο φόνος του, αλλά βεβαίως έχουμε και πάλι μια μορφή ακύρωσης του ανθρώπινου έρωτα. Παντού λοιπόν βλέπει κανείς, όπως είπαμε, εξαίρεση το όνειρο στο κύμα. Αν κάποιος θα μπορούσε να φέρει αντίρρηση αυτό με κάποιο άλλο διήγημα, θα ήταν πολύ ευχάριστο, αλλά από όσα μελέτησα και μελέτησα στην ουσία όλο το έργο του Παπαδιαμάντη κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής, με εξαίρεση λοιπόν το όνειρο στο κύμα, ο ανθρώπινος έρωτας στην ουσία είναι ακυρωμένος, είναι αποτυχημένος. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ πέρα, ότι υπάρχει στην ουσία ένας ακυρωμένος ανθρώπινος έρωτας, αλλά υπάρχει ο έρος
του Παπαδιαμάντη προς τη φύση. Υπάρχει ο έρος του Παπαδιαμάντη έτσι προς την πλάση που θα έλεγα εγώ. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα, γιατί ο Παπαδιαμάντης, ένας χριστιανός συγγραφέας και με επίκεντρο την, με κοσμοείδωλο έτσι την αγάπη, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι στον Παπαδιαμάντη δεν υπάρχει στο τέλος η χριστιανική αγάπη, υπάρχει. Αλλά θα λέγει κανείς ότι αυτό που προβάλλει σε πρώτο πλάνο είναι ο έρωτας. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα στην περίπτωση του Παπαδιαμάντη και τι συμβαίνει στην περίπτωση ενός άλλου χριστιανού συγγραφέα όπως ο Ντοστογεύσκη, που είναι αντικείμενο της παρουσίασής μας. Πάμε λίγο στον Ντοστογεύσκη για να μετά του συγκρίνουμε και μετά να συγκλίνουμε προς τα συμπεράσματα. Στον Ντοστογεύσκη παρατηρείται κάτι άλλο. Δεν παρατηρείται η παρουσία, κατά την προσωπική μου άποψη, του έρωτα. Δεν υπάρχει έρος στον Ντοστογεύσκη. Αντιθέτως, θα έλεγε κανείς ότι αρχής εξ αρχής στον Ντοστογεύσκη υπάρχει αδιαπραγμάτευτη η έκθεση του ζητήματος της αγάπης. Κατά κάποιο τρόπο στο Ρώσο Ντοστογεύσκη έχουμε, θα έλεγε κανείς, το ζήτημα της αγάπης σε πρώτο πλάνο και με όρους απόλυτους. Θα λέει κανείς ή αγάπη ή μηδέν. Ή φόνος ή αγάπη. Δίλημα το οποίο δεν τίθεται στον Παπαδιαμάντη. Δηλαδή προσπάθησα να ψάξω τον Ντοστογεύσκη για να δω τι θα μπορούσε να είναι ο έρος στον Ντοστογεύσκη. Στον Ντοστογεύσκη, σε αντίθεση με τον Παπαδιαμάντη, δεν είναι απλώς ότι ο έρος είναι ακυρωμένος. Ο έρος, θα έλεγε κανείς, ότι διαδραματίζεται μέσα σε όρους νοσηρούς. Δηλαδή, ο έρος είναι ένα ζήτημα, κατά κάποιο τρόπο, όχι απλώς αποτυχημένο, αλλά θα λέει κανείς αυτονομημένο. Και είναι αυτονομημένος προς την έννοια της ειδονής. Αυτό δηλαδή, ως προς το οποίο ο Ντοστογεύσκη, θα λέει κανείς, αποσπάται σε σχέση με τον Παπαδιαμάντη, είναι ότι έχει να κάνει με μια κοινωνία, αρκετά εξευρωπαϊσμένη, μια στην ουσία ιδιαίτερα προωθημένη νεωτερική κοινωνία και ταυτόχρονα εκ παραλλήλου μια ιδιαίτερα καθυστερημένη με τους όρους της νεωτερικότητας κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα, τα οποία νομίζω ξεκινούν στην ουσία από την ανάπτυξη του ζητήματος του έρωτα και της αγάπης από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η μία είναι η πλατωνική ιδέα, που κατά τη γνώμη μου, ως προς την οποία πλησιάζει πιο πολύ ο Παπαδιαμάντης, και η άλλη αριστοτελική έννοια της φιλίας, ως προς την οποία πλησιάζει, θα λέει κανείς, πιο πολύ ο Ντοστογεύσκη. Όντως, ο Παπαδιαμάντης, άνθρωπος θαλάσσιος, άνθρωπος της θάλασσας, φαίνεται να είναι πολύ πιο κοντά στον Ίωνα Πλάτωνα, στην αθηναϊκή παράδοση και στην φιλοσοφική παράδοση, θα λέγει κανείς, στην αρχαιολινική του έρωτα. Αντιθέτως, ο Ντοστογεύσκη, άνθρωπος της γης, άνθρωπος της κουλτούρας της Ρωσίας, που είναι μια κουλτούρα γήινη περισσότερο, θα λέει κανείς ότι ένιωθε πιο κοντά στον αντίστοιχα γήινο Αριστοτέλη, στον Μακεδόνα Αριστοτέλη. Για τον Πλάτωνα υπάρχει μια μεγάλη παράδοση, έτσι, βεβαίως, του έρωτα. Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα είχε ξεκινήσει από τις ορφικές θεογονίες και κοσμογονίες, είχε ξεκινήσει ως ένα ζήτημα τομής. Δηλαδή, ο έρωτας εμφανιζόταν ως ένα αυγό, ένα κοσμικό αυγό, το οποίο ακολούθως διαιρείτο και κατά κάποιο τρόπο ο έρωτας εξ αρχής είχε ταυτιστεί με μια μορφή ενδιάμεσου παράγοντα. Δηλαδή, ο έρωτας ήταν, όπως χαρακτηρίστηκε αργότερα στο συμπόσιο, μια μορφή δαίμονος, μια μορφή διαίρεσης. Για τον αρχαίο Έλληνα, δηλαδή, η έννοια του κόσμου, κατά κάποιο τρόπο, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί, χρειαζόταν μια μορφή διαίρεσης. Και ο έρωτας έπαιζε αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ο έρωτας έπαιζε τον όρο της διαίρεσης της ολότητας, της διαίρεσης της ενότητας, της αδιοφοροποίητης ενότητας του κόσμου, ανάμεσα σε δύο αντίθετα, τα οποία έπρεπε πάλι να ενωθούν ερωτικά. Δηλαδή, έθετε πρώτα το ζήτημα της διαίρεσης και μετά το ζήτημα της ένωσης. Στον Πλάτωνα, ο έρος είναι ένα στοιχείο, θα λέγει κανείς, που βασίζεται στην ανάμνηση. Η ανάμνηση στον έρωτα είναι, θα λέγει κανείς, η φυγή από τον κόσμο, τον υλικό, και η ανάβαση
μέσω του έρωτος, δηλαδή είναι ένα όχημα ανάβασης του ανθρώπου προς την ιδέα ή την μορφή, όπως την ονομάζει. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Πλάτωνας είχε και την έννοια της μνήμης, έτσι πολύ σημαντική, αλλά η έννοια της ανάμνησης στον Πλάτωνα είχε το νόημα ακριβώς της απόσπασης του ανθρώπου από την φθαρτότητα της ύλης, από τον θάνατο. Στην ουσία ο έρωτας ήταν το όχημα προς την αθανασία. Και από τον Πλάτωνα στην ουσία όλο το ζήτημα αυτό της ανάβασης του ανθρώπου προς την αθανασία το πήρε, θα λέει κανείς, και ο χριστιανισμός μέσω των παραστάσεων της Κλίμακος προς τον Παράδεισο, το πήρε οπωσδήποτε ο Δάντης στην πραγματεία του το Κονβίνιο, το πήρε η Αναγέννηση γενικώς με τον Πετράρχη. Όλη αυτή η έννοια της ανάβασης στην ουσία είναι πλατωνική. Βεβαίως, ο έρος είναι μια μορφή, θα έλεγε κανείς, επιθυμίας. Αλλά είναι μια μορφή επιθυμίας για το καλό. Δεν είναι μια μορφή επιθυμίας η οποία να αφορά, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, την ερωτική, παραδείγματος χάρη, η επιθυμία με την έννοια της σεξουαλικότητας. Γιατί, βεβαίως, όταν μιλάμε για έρωτα, το πρώτο που μας έρχεται στο νου, έτσι, σήμερα πλέον, όπου το ζήτημα της ειδονής υπησέρχεται πλέον στα ζητήματα του έρωτα και της αγάπης, έτσι, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι η έννοια της σεξουαλικότητας. Αλλά στον Πλάτωνα η έννοια του έρωτα δεν είναι σεξουαλική, θα λέει κανείς, ή μάλλον θα λέει κανείς ότι είναι η έννοια, θα λέει κανείς, του υλικού έρωτα. Έτσι, όπως στο συμπόσιο τη θέτει, δηλαδή του Πανδήμου, έτσι, και του Ουρανίου έρωτα. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον έρωτα? Και για να βάλουμε σε συζήτηση το ζήτημα της φιλίας που τίθεται και στους δύο. Δηλαδή, και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης θέτουν ξεκάθαρα αυτές τις δύο έννοιες ως κυρίαρχες, δηλαδή τον έρωτα και τη φιλία. Ο έρος έχει το πρόβλημα της μονομέρειας, δηλαδή έχει μια διεύθυνση, θα λέει κανείς, μονοδιάστατη, με την έννοια ότι δεν μπορεί να σταθεί από μόνος του όπως η φιλία. Για να υπάρχει η φιλία χρειάζονται δύο άτομα. Για να υπάρχει έρος, για τον Πλάτωνα πρέπει να υπάρχει και αντέρος. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα του έρωτος ως θαυμασμού κατά κάποιο τρόπο ή ως επιθυμίας, αλλά να μην έχει ανταπόκριση. Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο με τη φιλία. Πιθανότατα γι' αυτό και ο Αριστοτέλης έτσι προκρίνει την έννοια της φιλίας σε σχέση με τον έρωτα. Και μάλιστα λέει ότι στην ουσία η έννοια του έρωτα είναι μια υπερβολή της φιλίας στα ηθικά Νικομάχη. Και στον Παπαδιαμάντη και στον Ντοστογεύσκη, για να περάσουμε από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, υπάρχει το εξής πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, και εκεί είναι όλος ο πυρήνας, θα έλεγε, της σκέψης τους. Το πρόβλημά τους είναι ακριβώς η αυτονόμηση του έρωτα. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι επικίνδυνο στον έρωτα, είναι η αυτονόμησή του. Όπως υπάρχει ο αντίστοιχος κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, στον Παπαδιαμάντη. Δηλαδή, να θεωρήσει κανείς ότι ο έρωτας αυτονομείται από την αγάπη και κατά κάποιο τρόπο γίνεται ειδονή. Γιατί στην ουσία θα λέγει κανείς ότι και ο αυτονομημένος έρωτας, αλλά και η αυτονομημένη αγάπη που επικράτησε στη Δύση, κατέληξαν τελικώς στο νεωτερικό πρόκριμα της ειδονής. Να γίνουμε λίγο πιο ξεκάθαροι σε αυτό. Ο έρωτας γενικώς είναι ολότητες. Έτσι, δηλαδή, τα σύμβολα του έρωτα στην αρχαία Ελλάδα ήταν, παραδείγματος χάρη, ο ήλιος, το ανδρικό σύμβολο του έρωτα, η γη, που ήταν το γυναικείο σύμβολο του έρωτα, και το αρσενικοθύλικο σύμβολο του έρωτα, που ήταν η σελήνη, η οποία ήταν μια μορφή σύνθεσης. Όλα αυτά, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φάνταζαν σαν ολότητες οι οποίες, κατά κάποιο τρόπο, καταργούσαν την ίδια την κίνηση του κόσμου, δηλαδή την ίδια την ερωτική κίνηση του κόσμου, να χωριστεί, να παρουσιάσει αντίθετα, τα οποία αργότερα αυτά θα πρέπει να ενωθούν και πάλι. Δηλαδή, δεν άφηνε την ολότητα του κόσμου να αυτονομηθεί ως κενό ή ως μηδέν. Το πρόβλημα, δηλαδή, και του Παπαδιαμάντη και του Ντοστογεύσκη ήταν το ίδιο πρόβλημα που απασχολούσε και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυτές οι ολότητες να μην γίνουν ακριβώς κλειστές ολότητες, να μην αυτονομηθούν και να μην σβήσουν μέσα στο κενό, δηλαδή μέσα στην άρνηση του ίδιου του κόσμου, να μην γίνουν απόκοσμες. Υπάρχει δηλαδή μια ενότητα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέχρι την εμφάνιση της χριστιανικής αγάπης, στην οποία το πρόβλημα του έρωτα και της αγάπης είναι ένα πρόβλημα, κατά κάποιο τρόπο,
Είναι ένας προβληματισμός σε σχέση με την αναγωγή τους σε ολότητα. Δεν έπρεπε να γίνουν ολότητες όλα αυτά. Έπρεπε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να χωριστούν, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει ο κόσμος μέσα στα αντίθετά του, να υπάρχει δηλαδή η σύσταση του κόσμου ως προς τα ίδια του τα στοιχεία. Ο Παπαδιαμάντης αυτό το δίπολο το έχει, έχει το δίπολο δηλαδή του έρωτα και της αγάπης. Ο Ντοστογεύσκη έχει, θα έλεγε κανείς, το ζήτημα του διπόλου του μηδενός και της αγάπης. Στο Παπαδιαμάντη, ο Παπαδιαμάντης πηγαίνει αντίθετα. Πηγαίνει δηλαδή από τον έρωτα, από την αγάπη προς τη φύση, από τον ερωτικό θαυμασμό της φύσης, ο οποίος όμως δεν ανάγεται σε αντικείμενο, δεν γίνεται αντικείμενο, αλλά γίνεται μια μέθεξη του ανθρώπου με την πλάση, περνάει από το ερωτικό στοιχείο, αυτό το υδάτινο στοιχείο που χαρακτηρίζει τόσο πολύ τον Παπαδιαμάντη, για να περάσει πλέον μέσω της ερωτικής σχέσης με την πλάση, να περάσει στον θείο έρωτα, στην ευχαριστία δηλαδή προς τον Θεό, σε σχέση ακριβώς με την δωρεά αυτής ακριβώς της πλάσης, αυτής της ομορφιάς, η οποία ταυτίζεται με το καλόν που έλεγε ο Πλάτωνας, που είναι η έννοια της ομορφιάς στον Πλάτωνα, δηλαδή το καλόν είναι η ομορφιά, η οποία ταυτίζεται με το αγαθόν. Στον Ντοστογεύσκη υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει στον Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης δεν εξετάζει την αυτονόμηση του έρωτα, θα λέγει κανείς. Δεν τον ενδιαφέρει η αυτονόμηση του έρωτα. Δεν τον ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο η νεωτερική σκέψη. Δεν τον προβληματίζει το ζήτημα της αυτονόμησης του έρωτα με την νεωτερική έννοια. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα της νεωτερικής σύλληψης του έρωτα, που στην ουσία οδήγησε, κατά τη γνώμη μου, από την εποχή του Σπινόζα και πέρα, οδήγησε στην ουσία στην γέννηση της νεωτερικής ειδονής και στα προβλήματα που προκύπτουν από την αυτονόμηση αυτής, από το πάθος της ειδονής, το οποίο οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο του Ντοστογεύσκη στο μηδέν. Ο Σπινόζα, κατά τη γνώμη μου, είναι το κέριο σημείο. Γιατί ο Σπινόζα στην ουσία κάνει αυτό που φοβότανε τόσο πολύ ο Παπαδιαμάντης και που αντιμετωπίζει ως ερώτημα ο Ντοστογεύσκη. Ο Σπινόζα είπε ότι ο κόσμος στην ουσία είναι ένας άπειρος κόσμος. Δηλαδή, στην ουσία, ο κόσμος είναι μια άπειρη φύση ή ένας άπειρος Θεός. Έτσι. Είναι ένα άπειρο μέγεθος. Είναι μια ολότητα. Είναι μια τελειότητα. Κατά κάποιο τρόπο, εκεί ο κόσμος πλέον, ως έρος ή ως αγάπη, γινόταν πλέον μια ελότητα. Έκλεινε αυτό το ζήτημα. Και αυτονομεί το σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με τα χαρακτηριστικά του έρωτα ή της αγάπης, της χριστιανικής, της ορθόδοξης. Δηλαδή, γινόταν μια, αυτό που ονομάζουν οι χριστιανοί, ας πούμε, μια κλειστή οντολογία. Στο Σπινόζα, λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα ότι στην ουσία η ιστορία της σύλληψης του έρωτα από τον Ρωμαιοκαθολικισμό και αργότερα από τον Προτεσταντισμό και γενικώς την νεωτερική και θεολογία αλλά και ανθρωπολογία, υπάρχει το πρόβλημα του αμόρ, που λέμε. Δηλαδή, η Δύση το μετέφρασε πλέον ως αμόρ, αλλά με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, όπου στην ουσία ο έρωτας ταυτιζόταν με τον κόσμο. Γινόταν μία τάξη του κόσμου. Ο Πασκάλ έλεγε ότι υπάρχει μια όρντο αμόρις. Δηλαδή, στην ουσία η αγάπη γινόταν μια μορφή ανάγκης του κόσμου. Έπρεπε να αγαπάει κανείς με την έννοια ότι ήταν αναγκασμένος να αγαπάει. Δηλαδή, ο κόσμος γινόταν πλέον μία ανάγκη ερωτική, μία ανάγκη αγαπητική. Έπαβε δηλαδή να υφίσταται το ζήτημα που βασανίζει τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη, το ζήτημα δηλαδή της ελευθερίας. Άρχισε να γεννάται το ζήτημα της αυτονομίας από τον Σπινόζα και μετά στον Καντ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση του Ντοστογεύσκη ήταν ο μεγάλος του αντίπαλος, γιατί ο Ντοστογεύσκη είχε διαβάσει πολύ καλά τον Καντ, υπήρχε και μία εταιρεία, όπως την ονόμαζαν, της αγάπης, της φιλοσοφίας, όπου διάβαζαν Γερμανούς ιδεαλιστές. Διάβαζαν Καντ, διάβαζαν Φίχτε, διάβαζαν Σέλινγκ. Όλο λοιπόν το πρόβλημα του Ντοστογεύσκη είναι κατά κάποιο τρόπο, και το εκθέτει στην ουσία σε όλα του τα μυθιστορήματα, αλλά κυρίως βέβαια στους αδελφούς Καραμάζοφ, είναι αυτό ακριβώς το δίπολο από τη μια πλευρά της Ρώμης, του Αμόρ, και από την άλλη πλευρά το ζήτημα της αυτονομίας των Καντ. Έβλεπε δηλαδή ότι στην ουσία τόσο ο Καντ όσο και ο Σπινόζα έθεταν
στις απαρχές της αγάπης ή του έρωτα, γιατί αμόρ είναι μια μετάφραση στην ουσία του έρωτα. Η ρωμαιοκαθολική αρχική έννοια ήταν η κάριτας, η οποία όμως στην ουσία σήμαινε χάρη. Η μετάφραση στην ουσία ακριβή ήταν ο αμόρ. Αλλά ο αμόρ είχε το πάθος, αυτό το πάθος, ας το πούμε έτσι, του, αυτό που ονόμαζε ο Ντερουσμόν του ιδεόπλαστου έρωτα. Δηλαδή ένα πάθος, στην ουσία, ένα πάθος ερωτικό, το οποίο ταυτιζότανε με την αγάπη του ανθρώπου προς τον ίδιο, το χαμό. Δηλαδή το ερωτικό φαινόμενο γινόταν μία αγάπη του ανθρώπου, ο οποίος έσβηνε και ειδονιζόταν σε σχέση με ακριβώς με το γεγονός ότι σβήνει στον θάνατο. Και ταυτοχρόνως, όπως πρόσθεσε μετά ο Κίρκεγκορ, στην ουσία δεν μπορούσε να πεθάνει. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, η αγάπη και ο έρωτας γινόταν ένα ζήτημα πλέον, ένα ζήτημα πάθους, το οποίο ταυτιζόταν με το θάνατο. Έγινε όλος αυτός ο ιδεόπλαστος έρωτας, όλο αυτό το πάθος της Δύσης να αγαπάει, να αγαπάει στην ουσία μέσα σε αυτό το να ταυτίζει μάλλον τον έρωτα και την αγάπη με τον θάνατο, αλλά όχι με την ελευθερία. Και ταυτόχρονα να αυτονομείται η αγάπη όπως ο έρωτας, με την έννοια που πάλι ο Ντερουσμόν έλεγε να αγαπάς την ίδια την αγάπη. Να κάνεις δηλαδή την αγάπη μία ιδέα. Αυτό που έλεγε ο Αυγουστίνος, το άμπαμα αμάρε. Δηλαδή να αγαπάς την ίδια την αγάπη. Να αγαπάς το αγαπάν. Να κάνεις δηλαδή στην ουσία την αγάπη μία ολότητα. Κάνοντας την αγάπη μία ολότητα, στην ουσία της έδινες κοσμικά χαρακτηριστικά και αφορούσες πλέον το ζήτημα της σχέσης του Θεού με τον κόσμο, υπό την έννοια της ελευθερίας. Για τον Παπαδιαμάντη δηλαδή και για τον Ντοστογεύσκη, όλο το ερώτημα είναι το ερώτημα της ελευθερίας. Τόσο στην έννοια της φύσης, όσο και στην έννοια του έρωτα. Η σχέση, παραδείγματος χάρη, του Παπαδιαμάντη με την φύση δεν είναι μια σχέση αντικειμένου. Όλη αυτή η λατρεία της φύσης δεν είναι μια λατρεία ενός αντικειμένου. Το πρόβλημα όλο της νεωτερικότητας είναι ότι τοποθέτησε, ανατίμησε, όπως λέει ο Κανδύλης, την φύση, την τοποθέτησε κατά κάποιο τρόπο στο θεμέλιο, κατά κάποιο τρόπο, του νεωτερικού πολιτισμού, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν μια στρατηγική, ήταν δηλαδή μια κολακία προς την φύση, ούτως ώστε να την ανατρέψει. Ήταν μια κολακία η οποία θα την οδηγούσε σε μια υπονόμευση. Θα δημιουργούσε πάλι ένα τεχνητό πολιτισμό, ο οποίος όμως θα φερούσε τα στοιχεία της μεταφυσικής, η οποία όμως θα ήταν αναποδηγυρισμένη. Δηλαδή, στην ουσία, η φύση θα γινόταν αυτό που έλεγε ο Σπινόζα. Ο Σπινόζα, ένας θεός. Η νεωτερικότητα, στην ουσία, ανακήρυξε τη φύση σε θεό. Αυτονόμησε, δηλαδή, τον έρωτα, τον ενοποίησε με την αγάπη και έφτιαξε μία ολότητα η οποία για τον Ντοστογεύσκη είναι τρομακτική. Η αυτονομία, δηλαδή, για τον Ντοστογεύσκη είναι τρομακτική. Είναι τρομακτικό ερώτημα. Εξού, βέβαια, και όλα αυτά τα πρόσωπα που παρουσιάζει, η Καραμάζοφ, έτσι, ο Βερχοβένσκι, ο Ραγκόζιν, έτσι, στον Ηλίθιο, όλα αυτά, δηλαδή, τα παθιασμένα άτομα, τα οποία έχουν επιθυμίες, αλλά αυτές, κατά κάποιο τρόπο, οι επιθυμίες, είναι, κατά κάποιο τρόπο, κινούνται μέσα στο μηδέν. Στην ουσία, είναι ανατροπή της ίδιας της επιθυμίας. Είναι, θα λέει κανένας, ανάλωση του ανθρώπου μέσα στην επιθυμία του. Στην ουσία, δηλαδή, ο άνθρωπος που επιθυμεί, ο μηδενιστής του Ντοστογεύσκη, πηγαίνει πέραν της επιθυμίας του. Στην ουσία είναι αυτό που λέει ο Παύλος. Δηλαδή, επιθυμεί αυτό ακριβώς που δεν θέλει. Η επιθυμία ταυτίζεται ακριβώς με το αντίθετο, με τον αντίθετο στόχο από αυτό στον οποίο σκοπεί. Θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το όνειρο στο κύμα. Είναι το μοναδικό, θα έλεγε κανείς, διήγημα του Παπαδιαμάντη, στο οποίο πλέον αυτή ακριβώς, αυτός ο έρος προς την πλάση, γίνεται, θα έλεγε κανείς, προσωποποιείται σε μια σχέση ανθρώπινη. Τι λέει το όνειρο στο κύμα? Είναι ένα βοσκόπουλο, ένα αθώο βοσκόπουλο, έχει μαθητεύσει στον μοναχό Σισόη. Είναι ένα αγαθό βοσκόπουλο, ένα αθώο βοσκόπουλο. Έχει μία παιδική σχέση με μία
με μία μικρή κοπέλα, η οποία ζει απομονωμένη στα βουνά ενός νησιού, μαζί με τον θετό της πατέρα. Έχει μια, αναπτύξει έτσι μια σχέση, αθώα εντελώς. Αλλά μια μέρα, το Βοσκόπουλο, όπως βόσκει τα πρόβατά του, ξαφνικά του έρχεται, είναι Αύγουστος, βγάζει τα ρούχα του, πέφτει στη θάλασσα για να δροσιστεί, αφήνει την κατσίκα του, την δένει κάπου, κάνει τον μπάνιο του, σηκώνεται, εκεί που ετοιμάζεται και βάζει τα ρούχα του για να σηκωθεί να φύγει, βλέπει αυτή την νεαρή, την μικρή, η οποία κάνει και αυτή γυμνή μπάνιο. Είναι, και για την εποχή είναι πολύ τολμηρό προφανώς το θέαμα και πολύ λεπτό το ζήτημα για τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Στο πώς τα παρουσίαζε αυτή την πλέον, το θαυμασμό θα λέει κανείς πλέον, όχι μίας απλώς της πλάσης, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Όταν τη βλέπει, λέει, ήταν πνοή, ίδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα, ήταν ηρυής, νύμφη, σιρήν, πλέουσα, ως πλέει ναύς μαγική, η ναύς των ονείρων. Είχα μείνει, λέει, χάσκον, εν εκστάση, και δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια. Έχουμε ένα πλατωνικό έτσι εδώ ζήτημα, δηλαδή στην ουσία η ερωτική αυτή σχέση με την πλάση, αλλά και με τον άνθρωπο μέσα στην πλάση, είναι, θα λέγει κανείς, μια μορφή, ας το πούμε έτσι, ανάβασης, μια μορφή απόσπασης, αναγωγής από τα επίγεια έτσι προς μια ιδέα, μια μορφή της ίδιας της ομορφιάς. Δεν δύναμε να είπω αν μου ήλθον πονηρή και συνάμα παιδική ανόητη λογισμή εν είδη ευχών κατάρε. Και πάλι δεν εχόρτενα να βλέπω το όνειρο. Έφνηση στα ανάγκα του πραγματικού κόσμου επανέφερε η φωνή της κατσίκας μου. Ακούει ξαφνικά την κατσίκα, η οποία φωνάζει, βελάζει. Σκεφτόταν δηλαδή ότι μπορεί η κατσίκα να έχει δεθεί και πράγματι όντως δέθηκε και θα μπορούσε να πεθάνει. Η κόρη τότε τρόμαξε, ακούγοντας αυτόν τον θόρυβο, έτσι, ήκουσε λίγο τη φωνή της γίδας μου. Προδόθηκε, τρόμαξε και άρχισε να πνίγεται, λέει η κόρη. Το Βοσκόπουλο φώναζε, μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα, δεν σου θέλω κακόν. Και σκεπτόμην λίαν τεταραγμένος, αν έπρεπε να ρυφθώ εις τη θάλασσα, μάλλον δια να έλθω εις βοήθεια της κόρης ή να τρέξω και να φύγω. Πέφτει λοιπόν στη θάλασσα και προσπαθεί να τη σώσει. Είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνει κάτω, πλησιέστερον εις των βυθών του πόντου ή στον αφρόν του κύματος, εγκύτερον του θανάτου ή της ζωής. Ευηθίστην, ήρπασα την κόρην εις τα σαγκάλας μου και ανήλθον. Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερόν βραχίωνα, μου εφάνει ότι εισθάνθην ασθενή την χλιαράν πνοήν της εις την παριάν μου. Είχα φτάσει εγκαίρος, δόξα τω Θεώ. Εν τούτης δεν παρήχε σημεία ζωής ολοφάνερα. Την ετίναξα με σφοδρόν κίνημα, αυθορμήτως, για να δυνηθεί να αναπνεύσει. Την έκανα να στηριχθεί επί της πλάτης μου και έπλευσα με την χείρα την δεξιάν και με τους δύο πόδας. Ισθάνθην ότι προσεκολάτω το πλάσμα επάνω μου. Ήθελεν τη ζωή της. Ω, ασέζει κι ασύ τον ευτυχής. Κανείς ιδιωτελής λογισμός δεν υπήρχε τη στιγμή εκείνην εις το πνεύμα μου. Η καρδία μου ήτο πλήρης αυτοθυσίας και αφιλοκερδίας. Ποτέ δεν θα εζήτουν αμοιβήν. Επί πόσον ακόμη θα το ενθυμούμε εκείνο το αυρόν, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίο αισθάνθην ποτέ επάνω μου επ' ολίγα λεπτά της άλλος ανοφελούς ζωής μου. Ή τον όνειρο, πλάνη, γοητεία. Και ο πόσο διέφερεν απ' όλα στας ιδιωτελής περιπτύξεις, απ' όλα στας λυκοφιλίας και τους κινέρωτας του κόσμου. Η εκλεχτή, η εθέριος εκείνη επαφή. Δεν είναι το βάρος εκείνο, το φορτίον το ευάγγαλον, αλλά το ανακούφισης και αναψυχή. Ποτέ δεν αισθάνθην τον εαυτό μου ελαφρύτερον ή εφόσον εβάσταζον το βάρος εκείνο. Ήμην ο άνθρωπος, ώστις κατόρθωσε να συλλάβει με τα σχήρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρον του. Σε όλη αυτή την περιγραφή βλέπετε όλη η αγωνία του Παπαδιαμάντη είναι ακριβώς ο έρωτας να μην μετατραπεί σε ειδονή, να μην αυτονομηθεί, να μην γίνει δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος, να μην στραφεί ο ίδιος ο κόσμος προς τα μέσα του, να στραφεί ο κόσμος προς τα έξω, να μην γίνει η φύση ένα απόλυτο μέγεθος, να μην γίνει άπειρο μέγεθος.
Γιατί η ειδονή είναι αυτό ακριβώς. Η ειδονή δηλαδή του νεωτερικού κόσμου, στην ουσία είναι, θα λέει κανείς, μια αυτονόμηση, όπως είπαμε, του έρωτα και της αγάπης και στην ουσία μια απάρνησή τους. Εκεί αναλαμβάνει το λόγο του στο γεύση και λέει το εξής, ότι στην ουσία δεν μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή, αν είμαστε αυτόνομοι, στην ουσία η επιθυμία θα κατευθυνθεί προς την αυτονόμησή της. Και η αυτονόμηση της επιθυμίας στην ουσία είναι ένα κενό. Ή για τον Παπαδιαμάντη, γιατί άλλο το κενό, ή για τον Ντοστογεύση, στην ουσία είναι, θα λέει κανείς, ο αποχωρισμός από το Θεό. Και ο αποχωρισμός από το Θεό είναι πατροκτονία, είναι φόνος. Είναι διάρρηξη του κόσμου. Είναι δηλαδή στην ουσία μια απάρνηση του ίδιου του έρωτα και της ίδιας της αγάπης. Κατά συνέπεια λοιπόν θα καταλήξει στο μηδενισμό. Θα καταλήξει στην πατροκτονία και στην ουσία θα καταλήξει στην αυτοκτονία. Οι ήρωες του Ντοστογεύσκη είναι πατροκτόνοι, αλλά είναι και αυτοκτόνοι, όπως ο Κυρίλλοφ για παράδειγμα. Θα καταλήξουν στο φόνο. Εκεί λοιπόν ο Ντοστογεύσκη σκέφτεται ακριβώς ότι στην ουσία από το ζήτημα αυτής ακριβώς της αυτονόμησης του έρωτα και της αγάπης, από το μηδέν θα έπρεπε να στήσει στην ουσία το δικό του κόσμο της αγάπης. Σε αντίθεση με τον Παπαδιαμάντη, που ο Παπαδιαμάντης έβλεπε στην ουσία μια, θα λέει κανείς, ανατατική, πλατωνική διάθεση του έρωτα, η οποία όμως όδευε πλέον προς αυτό που ο χριστιανισμός θα αποκαλούσε θείο έρωτα. Έβλεπε δηλαδή μια επέκταση της πλατωνικής ιδέας του έρωτα πλέον προς τον θείο χριστιανικό έρωτα. Πήγαινε αντίστροφα από τον έρωτα, τον αρχαιολικό έρωτα, πήγαινε προς την αγάπη. Ο Ντοστογεύσκη αντιθέτως πήγαινε, θα λέγει κανείς, από την εωτερική ειδονή, από την εωτερική αυτονόμηση της αγάπης, από την ταύτιση του κόσμου με την αγάπη και το ερωτικό φαινόμενο, πήγαινε πλέον, διαπίστωνε την φυγή του ανθρώπου προς την επιθυμία και την ταύτιση πλέον της επιθυμίας με το φόνο, τη διάρρηξη του κόσμου. Επειδή ακριβώς ο κόσμος αυτονομημένος ως έρωτος, ως η αγάπη, γινόταν ασφιχτικός, η μόνη διέξοδος του νεωτερικού ανθρώπου ήταν ακριβώς να διαρρήξει οικειοθελώς, αυτοβούλος, αυτή την ολότητα. Στην ουσία, ο νεωτερικός άνθρωπος, αυτονομημένος και κατά κάποιο τρόπο ανάγοντας, θα λέει κανείς, την επιθυμία του, στην αυτοκτονία του, γινόταν μηδενιστής, γιατί στην ουσία η επιθυμία του ήταν η διάρρηξη του κόσμου, ήταν η φωνικότητα, ήταν ο φόνος. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχοντας την αγωνία ο Ντοστογεύσκη να περάσει μέσα από την νεωτερικότητα, να οθήσει τη Ρωσία μέσα από την νεωτερικότητα και να την οδηγήσει μέσα από τον νόμο της νεωτερικότητας, να την οθήσει πλέον προς την αγάπη. Γι' αυτό ακριβώς οι μηδενιστές ήρωες του Ντοστογεύσκη, κυρίως έχω υπόψη μου βέβαια τον Ρασκόλνικοφ, αλλά βέβαια νομίζω είναι και οπωσδήποτε και στον Καραμάζοφ ο Αλιώσα, ο οποίος δεν είναι βέβαια μηδενιστής, αλλά επίσης ο Στάρετς του Ζωσιμά, κάνουν την κίνηση να φιλήσουν το έδαφος. Αυτό το φίλημα του εδάφους είναι ακριβώς η διέξοδος του ανθρώπου πλέον από την αφαίρεση του κόσμου στην πολύ συγκεκριμένη ερωτική σχέση με αυτόν, στην αγαπητική για τον Ντοστογεύσκη σχέση, με το ίδιο το έδαφος. Βλέποντας τον Ντοστογεύσκη την αυτονόμηση της αγάπης από την δυτική παράδοση, κυρίως στην Ρωμαιοκαθολική αλλά και στην Προτεσταντική, οπωσδήποτε ένιωθε ότι αυτή ακριβώς η αναγωγή της φύσης σε απόλυτο μέγεθος, στην ουσία σήμαινε άρνηση της φύσης. Αυτή ακριβώς την κίνηση να φιλήσει το έδαφος είναι ακριβώς μια κίνηση ανασύστασης πλέον της συγκεκριμένης οντότητας του κόσμου, δηλαδή της αναγωγής του κόσμου ακριβώς όπως τον Παπαδιαμάντη σε πλάση. Δηλαδή, σε κόσμο χτιστό, σε κόσμο δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, προς τον γενικός. Να προσθέσω επίσης κάτι, έτσι, μια λεπτομέρεια σε σχέση με τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος έπρεπε, όπως είπα, να έρθει σε μια μορφή, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο υπέρβασης του νεωτερικού μοντέλου, αλλά μέσα από το νεωτερικό μοντέλο, κάτι που δεν ενδιαφέρει τον Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντη τον ενδιέφερε, θα λέγει κανείς, αυτή, θα λέει κανείς, η φυσική ροή του χρόνου και η φυσική ροή της ιστορίας. Η ροή της ιστορίας είναι η ροή στην ουσία της πλάσης, είναι η ροή της φύσης. Δεν τον ενδιαφέρει το ιστορικό φαινόμενο. Και γι' αυτό η ερμηνευτική του Παπαδιαμάντη, στην ουσία, είχε χωριστεί σε αυτούς
Όχι, είχε χωριστεί. Μέχρι κάποιο σημείο στην ουσία, όλοι υποστήριζαν ότι στην ουσία ο Παπαδιαμάντης δεν μπόρεσε να γράψει μυθιστόρημα, γιατί δεν μπόρεσε να πλάσει ιστορικό πρόσωπο, ιστορικό υποκείμενο. Και όλοι αυτοί που ασκούσαν αυτή την κριτική στον Παπαδιαμάντη έφεραν το παράδειγμα του Ντοστογεύση, ο οποίος θεωρούσαν ότι κατά κάποιο τρόπο παρουσίασε, θα λέει κανείς, μια υπέρβαση του δυτικού μυθιστορήματος, με την έννοια ότι αυτή η υπέρβαση του δυτικού μυθιστορήματος έδινε μια λύση στο αδιέξοδο ακριβώς του μυθιστορηματικού υποκειμένου. Το οδηγούσε δηλαδή στην ουσία από τον κόσμο της αυτονομίας του, από τον καντιανό κόσμο της αυτονομίας του, το οδηγούσε πλέον μέσω του μυθιστορήματος στον κόσμο της αγάπης, στον Ντοστογεύσκη. Όπως είπα λοιπόν, στον Ντοστογεύσκη, σε αντίθεση με τον Παπαδιαμάντη, τον ενδιέφερε το ιστορικό φαινόμενο, τον ενδιαφέρει το ιστορικό υποκείμενο. Ήθελε να μπει μέσα στην εωτερικότητα και να εξέλθει αυτής. Γι' αυτό και ο Ρασκόλνικοφ, που στην ουσία είναι, θα λέει κανείς, η μόνη περίπτωση στον Ντοστογεύσκη, όχι η μόνη, αλλά η πιο ισχυρή περίπτωση όπου ο ήρωας έρχεται από τα κάτω, όλοι οι υπόλοιποι στην ουσία, θα λέει κανείς, είναι αυτός ο περίεργος, έτσι, αριστοκράτης αστός της ρωσικής κοινωνίας, ο οποίος ζει μέσα στο σαλόνι και μέσα στις φιλοσοφικές κουβέντες. Στο Έγκλημα και Τιμωρία, παραδείγματος χάρη στο Ρασκόλνικοφ, έχουμε ένα δείγμα της ρωσικής κοινωνίας που έρχεται από τα κάτω. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, γιατί οι υπόλοιποι, θα λέει κανείς, μηδενιστές ήρωες του Ντοστογεύσκη έρχονται, θα λέει κανείς, από τα πάνω της ρωσικής κοινωνίας. Ο Ρασκόλνικοφ, λοιπόν, σκοτώνει ως γνωστόν τη γραία η οποία κρύβει μέσα στην ανίποτη φτώχεια της τότε ρωσικής κοινωνίας, κρατάει έτσι χρήματα μέσα στο σπίτι της. Ο Ρασκόλνικοφ την σκοτώνει, ανάμεσα, θα λέει κανείς, τη σκοτώνει για λόγους που κινούνται ανάμεσα στην κοινωνική αδικία, θα λέει κανείς, της εποχής, αλλά ταυτόχρονα στην θα λέει κανείς, δημιουργία του ίδιου του εαυτού ως έναν υπεράνθρωπο. Λέει δηλαδή ότι ο Ρασκόλνικοφ, λέει ο Ντοστογεύσκης, ότι ο Ρασκόλνικοφ σκεφτόταν την ισχύ με την έννοια του Μωάμεθ, έτσι, με την έννοια του Τσάρου, με την έννοια έτσι, των μεγάλων εκείνων ιστορικών προσώπων, οι οποίοι προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν γύρω από την προσωπικότητά τους, γύρω από το άτομό τους, προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν την απόλυτη δύναμη, την απόλυτη ισχύ. Ο Ρασκόλνικοφ, λοιπόν, ήταν από τη μια πλευρά ο άνθρωπος που εξεγείρεται εκείνη την εποχή, ο σοσιαλιστής που ήταν, θα λέγει κανείς, η κυρίαρχη πλέον ιδεολογική κατεύθυνση της ρωσικής κοινωνίας, αλλά απ' την άλλη η ίδια η γέννηση του αυτόνομου υποκειμένου της νεωτερικότητας στην ίδια την αυτονόμηση της επιθυμίας του να γίνει, θα λέγει κανείς, το επίκεντρο, το σύμβολο, ας πούμε, της απόλυτης ισχύος. Να γίνει το απόλυτο ιστορικό πρόσωπο, το πιο προωθημένο, παραδείγματος χάρη, να συγκεντρώσει γύρω του την απόλυτη ισχύ. Ο Ρασκόλνικοφ, λοιπόν, μέχρι κάποιο σημείο κρύβεται, μέχρι που στην ουσία συλλαμβάνεται από τον Πορφύριο, υπάρχει περίφημη ανάκριση με τον Πορφύριο, ο οποίος Πορφύριος στην ουσία τι είναι η φωνή της συνείδησής του. Αγαπάει τη Σόνια, μια φτωχή κοπέλα, και η αγάπη του πλέον για τη Σόνια τον καλεί στην ουσία στο να ομολογήσει το έγκλημά του, να φυλακιστεί στη Σιβηρία. Η Σόνια τον περιμένει έξω από το κάτεργο με υπομονή, ούτως ώστε να ζήσουν πλέον τη ζωή τους μαζί, με κατεκτημένη πλέον την αγάπη εκεί πέρα. Αυτά τα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη στον Παπαδιαμάντη, αυτού του είδους, έτσι, της αγάπης λείπουν. Θα λέγει κανείς. Ο Παπαδιαμάντης ξεκινάει, νομίζω, από τον έρωτα και οδεύει προς την αγάπη. Ο Ντοστογεύσκη δεν έχει το στοιχείο το ερωτικό. Άλλωστε, το ερωτικό στοιχείο και ο έρος και το αμόρ που λέμε το ρωμοκαθολικό ήταν, θα λέγει κανείς, ελληνορωμαϊκό στοιχείο. Βόρειος ο Ντοστογεύσκη, με μεγαλύτερη σχέση η Ρωσία με τον γερμανισμό, με τον προτεσταντισμό, με λιγότερη παρουσία του ρωμαιοκαθολικισμού οπωσδήποτε. Βεβαίως έχει και την μεγάλη σκηνή στον Καραμάζοφ, του μεγάλου ιεροξεταστή. Είναι σαφές ότι ο αντίπαλος του Ντοστογεύσκη ήταν, θα λέει κανείς, περισσότερο ο Καντ και ακολούθως ο ρωμαιοκαθολικισμός, το σύμβολο του μεγάλου ιεροξεταστή. Οπωσδήποτε πάντως
για την νοοτροπία την ρωσική, οι αντίπαλοι ήταν αυτοί οι δύο. Ο Ρώμαιος Καθολικισμός, έτσι, και ο Προτεσταντισμός, ήδη από την εποχή του Ντανιλεύσκη, στην ουσία ο Ρώσος ταύτιζε την Δύση με το ρωμαιογερμανικό στοιχείο. Άρα λοιπόν ο Ντοστογεύσκη ήθελε να μπει μέσα από αυτήν την νεωτερικότητα που δημιούργησε ο δυτικός πολιτισμός και να οδηγεί στον ίδιο τον πολιτισμό σε μια νέα ανώτερη σύνθεση. Να φαντάζει, ας πούμε, σαν μια ακρόρια της ίδιας της Ευρώπης, όχι ξέχωρα από την Ευρώπη, αλλά θα λέει κανείς ως σύνθεση και κατάληξη του ευρωπαϊκού μηδενισμού, του ευρωπαϊκού, του δυτικού προβλήματος. Αυτά.